Από τότε που χώρεσα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική εκστρατεία. Από το έπος στην τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μια μνημειώδης καταγραφή των όσων έγιναν στη Μικρασία. Μαζί, Real Taste. Από το Αϊβαλί στην Πέργαμο, στον Κιλκιτζέ και από εκεί στη Σμύρνη για να δοκιμάσουμε νοσταλγικές γεύσεις. Ακόμη, τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλ βιέξμορ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί στον Ενικό από τη τηλεοπτική συχνότητα του Star και από τη διαδικτυακή του ενικός.gr για άλλη μια Δευτέρα βράδυ για να κουβεντιάσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις. Πολιτικές εξελίξεις πάνω από τις οποίες πλανάται η σκιά τριών δολοφονιών. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής εκπομπής, η ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στη χώρα και η επιρροή που έχουν τα τελευταία γεγονότα στις εξελίξεις. Καλησπερίζω αμέσως στο στούντιο του Star τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Καλώς ορίσατε. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Καλώς ορίσατε, κύριε Παπαδημούλη. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κινήματος, την κυρία Αφροδίτη Αλσάλεχ. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο. Καλώς ορίσατε, κύριε Καπερνάρε. Τον βουλευτή της ΔΙΜΑΡ και καθηγητή εγκληματολογίας, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Καλώς ήρθατε, κύριε βουλευτά. Το μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Καλώς ορίσατε, κύριε Σοφιανέ.
τον διευθυντή της Αυγής, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλώς ορίσατε, κύριε Φίλη. Την Μαριάννα Πυριώτη, γνωστή σε όλους μας δημοσιογράφο. Καλώς ήρθες, αγαπητή μου Μαριάννα. Και Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοκρατίας. Τον γνωστό ποινικολόγο και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος μετά το τελευταίο συνέδριό του. Και τον γνωστό σε όλους αρθρογράφο και σκητσογράφο της Real News και του Ενικός, τον Στάθη Σταυρόπουλο, που επίσης ήταν υποψήφιος βουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Ελπίζω να μην είσαι στις επόμενες. Και κινδυνεύσουμε να σε χάσουμε. Στην τελευταία θέση, την τιμητική. Στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θέλω να πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής αυτής θα συνδεθούμε κάποια στιγμή με το γραφείο του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη, για να ζητήσουμε τη γνώμη και τις εκτιμήσεις του, ενώ θα μεταδώσουμε και μία συνέντευξη του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής, του Ηλία Κασιδιάρη, συνέντευξη που πήραν δύο συνάδελφοι συνεργάτες της εκπομπής, ο Γιώργος Παγάνης και ο Μάνος Νυφλής. Θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή. Σε 2-3 λεπτά ξεκινούμε τη συζήτηση, αφού έχετε ήδη συστηθεί με τους προσκεκλημένους μας. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τζέλι βιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική εκστρατεία. Από το έπος στην τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μια μνημειώδης καταγραφή των όσων έγιναν στη Μικρασία. Μαζί, Real Taste. Από το Αϊβαλί στην Πέργαμο, στον Κικιτζέ και από εκεί στη Σμύρνη για να δοκιμάσουμε νοσταλγικές γεύσεις. Ακόμη, τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρισα με την Ελένη τη Σακεδίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσει, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τη ματσάρε τη, να έχει τα ίντερνετ τη. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα, όλοι θα βάλουν ο Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο TE. Μαζί είμαστε ένα.
Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Μπαίνουμε τώρα στη συζήτησή μας και θα ξεκινήσω από τους δημοσιογράφους της συντροφιάς. Θα ξεκινήσω από το Διευθυντή της Αυγής, τον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη, συζητώντας με παλαιούς πολιτικούς και δημοσιογράφους τις τελευταίες μέρες, το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι αν και σε ποιο βαθμό θυμίζει η σημερινή περίοδος την περίοδο πρώτου 67. Το ακούω πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό και από πολλές πλευρές ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες με εκείνη την πολύ άσχημη περίοδο πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Σε γενικές γραμμές νομίζω πως όχι. Όμως υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να εκτιμήσουμε. Για παράδειγμα, δεν έχουμε έναν άκτορα, αλλά έχουμε τρόικα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν εξωθεσμικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής και όχι μόνο πολιτική σήμερα στη χώρα μας. Δεύτερον, δεν έχουμε μια τόσο άμεση επίδραση του αμερικανικού παράγοντα. Δεν έχουμε αμερικανοκρατία όπως την ξέραμε από τον εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε όμως μια πλήρη υποταγή της χώρας και κατακρήμνιση του εθνικού της γοήτρου σε αρχές οι οποίες εκπορεύονται από υπερεθνικά κέντρα. Και δεν αφορούν μόνο την οικονομική πολιτική, αλλά και άλλα στοιχεία της εσωτερικής πολιτικής ζωής της χώρας. Δηλαδή, η παρέμβαση της Τρόικας πέρσι τον Ιούνιο, για να βγει έστω όπως βγήκε αυτή η κυβέρνηση, η τρικομματική τότε, η δικομματική σήμερα, ήταν βάναυση και θύμιζε δόγμα Πιωριφόη. Υπάρχει και ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να εντοπίσουμε. Είναι η κρίση του πολιτικού συστήματος. Η ανυπολειψία των κομμάτων που ασκούσαν πολιτική επί τόσα χρόνια και η ευθύνη που τους αποδίδει ο λαός για το σημερινό κατάντημα της χώρας. Αλλά υπάρχει μια σοβαρή διαφορά. Σήμερα, σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν πριν τη Χούντα, αναδεικνύεται μια λαϊκή ελπίδα. Μέσα από τις κάλπες, μέσα από τους αγώνες, μέσα από τις συζητήσεις των πολιτών. Είναι η αριστερά. Δεν προσβλέπουν θολοχεία οι άνθρωποι, όπως λεγόταν πριν τη Χούντα. Και τότε ήταν πολιτικά αρκετά... Όχι, τότε ήταν
Ήταν σε ύφεση η αριστερά μετά το 63-64. Όχι, λέω γιατί κέντρο, αλλά και αυτή είχε περάσει την αποστασία. Σήμερα όμως, αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Είναι ένας παράγον που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη, διότι είναι ένας λαϊκός παράγον. Η αριστερά μοιάζει, πρέπει να κάνει πολλά ακόμα. Αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, σας δημιουργούν την αίσθηση ότι μπορεί να είμαστε σε ένα κύκλο αποσταθεροποίησης? Η λέξη θέλει προσδιορισμό. Δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει σήμερα το πολίτευμα στη χώρα μας. Και δεν πιστεύω ότι το κύριο σήμερα είναι η πολιτική αποσταθεροποίηση από την πλευρά των διαφόρων συνωμοτικών κέντρων ή ακόμα και των θερμοκέφαλων του ακροαριστερού ή του ακροδεξιού χώρου. Ορισμένες πολιτικές δυνάμεις διετύπωσαν τέτοιες ανησυχίες, για παράδειγμα οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Όμως πιστεύω, συγγνώμη κύριε Χατζηνικολάου, να το πω, ότι υπάρχει ένα στοιχείο αποσταθεροποίησης πολιτικής προκύπτει από την πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή. Δηλαδή, όταν εμφανίζεται με διγλωσία, με άλλα σήμερα, άλλα αύριο, δεν θα πάρω μέτρα και παίρνει μέτρα, όταν λέει ότι είναι το πρωτογενές έλλειμμα το οποίο τον πληρώσει οι Έλληνες με μείωση φοβερή των κοινωνικών δαπανών, εμφανίζεται ένα από 500 εκατομμύρια έως 2,9 δις ευρώ. Αυτά όλα είναι ένα στοιχείο που απασταθεροποιεί την πολιτική κατάσταση και δείχνει μια κυβέρνηση αδύναμη, μια κυβέρνηση ανίκανη να διαπραγματευτεί. Δεν αναφερόμουν σε αυτό. Ναι. Πάντως τώρα εσείς πάτε στην ουσία της πολιτικής. Αυτή είναι η αποσταθεροποίηση στη χώρα μας. Εγώ αναφέρομαι στις τρεις δολοφονίες που είδαμε το τελευταίο. Δεν θυμίζει λαμπράκι η ιστορία, όχι. Δεν θυμίζει τέτοια πράγματα. Τι λέτε, κύριε Καπερνάρο? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, θα συμφωνήσω εν μέρη με αυτά που λέει ο κύριος Φίλης. Ο αρχηγός σας άφησε να εννοηθεί. Ο πρόεδρος. Εμείς δεν έχουμε αρχηγό, έχουμε πρόεδρο. Ο πρόεδρος σας άφησε να. Αρχηγό έχουν κάποιες φυλές στον Αμαζόνιο. Εντάξει. Δεν έχουν μόνο φυλές. Έχουν και φυλές εδώ στην Ελλάδα. Θα το συζητήσουμε μετά. Ως φυλές. Ποιες φυλές έχουν αρχηγό. Ο πρόεδρός σας λοιπόν μίλησε για αποσταθεροποίηση και για σενάρια αποσταθεροποίηση που εξυφαίνονται πιθανόν και εκτός συνόρων. Γι' αυτό είπα, το συνδέω αυτό και θα συμφωνήσω εν μέρη με τον κύριο Φίλη, διότι εγώ συνδέω την αποσταθεροποίηση η οποία εκπορεύεται μέσα από τη Βουλή, από την απαξία και την απαξίωση της κυβέρνησης προς τους βουλευτές. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δίνει συνέντευξη και μιλάει για την πολιτική της κυβέρνησής του και την πολιτική που ακολουθούν σε έναν δημοσιογράφο, σε ένα κανάλι. Δεν έχει έρθει ποτέ ως Πρωθυπουργός να απαντήσει σε ερωτήσεις των Προέδρων των κομμάτων. Στον κύριο Πρετεντέρη στο Μέγκα είναι η συνέντευξη. Κύριο Πρετεντέρη στο Μέγκα. Έχουμε λοιπόν μία απαξίωση. Οι συνέντευξεις των πολιτικών αρχηγών σε δημοσιογράφους και σε κανάλια είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Είναι καλό να γίνονται. Βεβαίως, αλλά προηγουμένως. Και να γίνονται και πιο τακτικά και σε πιο πολλά κανάλια και πιο πολλούς δημοσιογράφους για να ακούγονται και πολλές διαφορετικές ερωτήσεις. Αν θέλετε, μπορώ να συμφωνήσω. Ναι, επίσης. Από τον αγιασμό έχουμε να τον δούμε. Αν θέλετε όμως, μπορώ να συμφωνήσω ότι μπορούμε να ακούμε έστω τον. Εγώ σας χαίρομαι. Έχει λείψει, κύριε Παπαδημούλη. Ναι, γιατί φοβάται τον έλεγχο και το διάλογο. Δεν έχει απαντήσει σε μία ερώτηση. Εγώ χαίρομαι ακόμα και. Θα κάνω μεγάλη προσπάθεια όμως να κρατηθούμε σήμερα για λίγο στο θέμα μας. Το θέμα μας είναι αυτό. Φεύγετε όλοι αλλού. Δεν φεύγουμε καθόλου. Θα σας πω, θα αναφερθώ. Ακούστε όμως. Το ερώτημά μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι αν αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, οι τρεις δολοφονίες, σας δημιουργούν την αίσθηση ότι από κάπου εκπορεύεται σενάριο αποσταθεροποίησης των εξελίξεων στη χώρα. Ήδη εκπορεύεται σενάριο αποσταθεροποίησης για τη χώρα με αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά και οι εποχές που διανύουμε αυτό υποδηλώνουν. Δεν έχουμε αποσταθεροποίηση αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρός σας δεν είπε αυτό. Ο πρόεδρος σας αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα. Και εγώ αναφέρθηκα. Και είπε ότι του μυρίζει ξένος παράγοντας και αποσταθεροποίηση. Δικαίωμά του να κρίνει αυτό. Και εγώ όμως συγκλίνω σε αυτό λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε ποιοι ωφελούνται από αυτό το χτύπημα ή και από το προηγούμενο. Μίλησε για παρακράτος ο κ. Εάν δεν είναι αποσταθεροποιητές, θέλετε να το πούμε παρακράτος. Μίλησε για παρακράτος. Ας πούμε για παρακράτος. Το είπε ο πρόεδρός σας. Εγώ δεν το λέω. Τι να κάνω, εγώ θα μπορούσα να πω ότι αν δεν υπάρχει κράτος, πώς μιλάμε για παρακράτος. Λέω. Όμως, αν δεχτούμε ότι είναι παρακράτος. Αυτό ακούστηκε σαν στίχος λαϊκού τραγουδιού πάντως. Εγώ κάνω ένα σοβαρό ερώτημα και τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Συμφωνείτε με αυτό που είπε ο πρόεδρός σας? Εγώ συμφωνώ με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι επιδιώκουν διχασμό, διαίρεση και διχόνοια στους Έλληνες. Αυτό
είναι η άποψή μου. Εάν συγκλίνει με τον πρόεδρό μας, συγκλίνει με τον πρόεδρό μας. Αυτό πιστεύω. Εάν θέλετε να το ερμηνεύσουμε τώρα από πλευράς εγκληματολογικής, νομικής, το χτύπημα κτλ., αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πολιτικά πιστεύω ότι έρχεται από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν, επιτίθενται εναντίον της ελληνικής δημοκρατίας. Πάντως, για παρακράτος και αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για σενάρια αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας μας, μίλησε και ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Καρατζαφέρης. Τον έχουμε, παρακαλώ, μπορώ να τον καλησπερίσω? Σε 5 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για να συνδεθούμε μαζί του. Στάθη, τι λες? Κοίταξε, θα ξεκινήσω με μία είδηση. Σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της γερμανικής κυβέρνησης, που σχηματίζεται, της κυρίας Μέρκελ δηλαδή, ο Στέφεν Ζάιμπερτ, δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν συσχετίζει τα φαινόμενα αποσταθεροποίησης στην Ελλάδα με την εφαρμογή της πολιτικής της λιτότητας που προβλέπει το μνημόνιο. Και έσπευσε να κάνει αυτή τη δήλωση, ενδεχομένως και από το γεγονός ότι ακριβώς το αντίθετο ισχυρίζονται οι ανταποκριτές του γερμανικού τύπου στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι στη χώρα μας... Δηλαδή μας είπε πως ό,τι πολιτική κατάσταση και να υπάρχει, το μνημόνιο θα εφαρμόζεται κανονικά. Έτσι, αλλιώς και δεν φταίμε εμείς αν εσείς μεταξύ σας σφαγείτε. Όχι, μιλάνε όμως, μίλησαν, με συγχωρείτε κύριε Σταυρόπουλε, μίλησαν και για φαινόμενα αποσταθεροποίησης. Μα το είπα. Αν με ακούσατε. Βεβαίως, σας ακούσατε. Με προσοχή. Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με προσοχή. Φαΐλο, αν μου επιτρέψετε να μιλήσω και να με συλλάβει μετά. Όχι, είπα, δεν συλλαμβάνω. Λοιπόν, λέω, αντίθετα είπα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είπα. Εγώ μιλώ για την κυρία Μέρκελ που είναι υπεύθυνη και για το μνημόνιο στην Ελλάδα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και όχι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν έχει αρμοδιότητες. Το θέμα μας όμως, σε ό,τι αφορά την ομαλότητα στην Ελλάδα, πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε φαινόμενα εκφυλιστικά της δημοκρατίας που ξεκινάνε από την κορυφή της και όχι από τη βάση της. Υπάρχει το φαινόμενο της φασιστικής βίας στους δρόμους. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει όμως και ένα φαινόμενο άσκησης βίας εναντίον του ιδίου του πολιτεύματος. Όταν, επί παραδείγματι, παραβιάζεται με τον πιο ασύστολο τρόπο το ίδιο το Σύνταγμα για να υπογραφεί το μνημόνιο με ψήφους λιγότερους από τις 180 που προβλέπει το Σύνταγμα ότι πρέπει να συμβεί αν αλλάξει το στάτους της χώρας. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι αν θέλουμε να δούμε ευρύτερα το τοπίο... Πάντως εδώ ο καθένας, από ό,τι καταλαβαίνω, το τελευταίο διάστημα χαρακτηρίζει φασισμό κατά το δοκούν ότι εκείνος επιλέγει ότι δεν του πηγαίνει ή ότι δεν τον βολεύει. Παράδειγμα λέω. Λέω παράδειγμα. Ναι, ναι. Είδα σήμερα βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Μίχο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, να λέει «Η δημοκρατία σκότωσε 2 νέα παιδιά». «Η δημοκρατία μας σκότωσε 2 νέα παιδιά». Ως φασίστας μιλάει. Προσέξτε. Φασίστας μιλάει. Προσέξτε. Απ' την άλλη πλευρά, θα δείτε σε λίγο, η συνέντευξη είναι έτοιμη και θα τη δούμε στην πορεία της εκπομπής, τον Ηλία Κασιδιάρη, εγώ δεν τον γνώριζα. Όταν άρχισα να ακούω τη συνέντευξη λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή... Ουρσουλίδα, Κασιδιάρη. Δεν τον γνώρισα ότι είναι αυτός. Λέω, αυτός είναι που κλώτσαγε τις κάμερες, τους δημοσιογράφους, τους έφτυνε προχθές στα δικαστήρια και με ύφος πολύ ευρωπαϊκό υψηλότατο. Σαν έτοιμος από καιρό. Δημοκρατίας... Θα το δείτε σε λίγο. Σαν έτοιμος από καιρό. Όμως, από την άλλη μεριά, ρωτώ τώρα εγώ. Είναι σωστό, για παράδειγμα, τα υπόλοιπα κόμματα να λένε «Δεν τους δέχομαι στο τραπέζι». Αλλιώς δεν κάθομαι να συζητήσω. Είναι σωστό να επιλέγουν δηλαδή τα κόμματα τους συνομιλητές τους τη στιγμή που ο λαός, για όποιους λόγους, παραπλανηθείς. Μα παραπλανηθέντες ψήφισαν, υποτίθεται, κυβερνήσεις, όχι κόμματα του 3 ή του 4 ή του 5 ή του 6%. Παραπλανηθείς, σας δεχθώ. Τους ψήφισε, τους έστειλε στη Βουλή. Έχεις δικαίωμα να τους αποκλείεις. Κανένα, και αν ρωτάτε τη δική μου γνώμη, είμαι από εκείνους που έλεγαν από την αρχή ότι το φασισμό τον αντιμετωπίζει κανείς ιδεολογικά, όχι με διώξεις, ότι ο φασισμός είναι σαν το βρυκόλακα που όταν βγαίνει στο φως καίγεται... Πόσοι συνομιλητές θα κάθονταν στο τραπέζι σήμερα μαζί με τον Κασιδιάρη? Εγώ. Εγώ έχω κάτσει 2 φορές. Η δημοκρατία... Γιατί είναι ένδειξη δημοκρατίας αυτό. Εγώ ρωτώ. Δεν υπάρχει ρωτώ. Μια ποινική δίωξη να εξελίξει για εγκληματική οργάνωση. Όταν δεν υπήρχε ποινική δίωξη... Δεν θα καθόμουν. Πρώτον, γιατί θα έτρωγα κανένα νερό στο πρόεδρο του ή σήμερα είπατε. Υπάρχει σήμερα το θέμα αυτό της ποινικής δίωξης. Ακούσω την κυρία Πυριώτη. Λέω ότι εγώ δεν θα καθόμουν για 2 λόγους. Πρώτον,
Στην ελαφρότερη περίπτωση, σαν τη Ρένα τη Δούρου, θα έτρωγα ένα μπουκάλι νερό και επειδή εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι μου από να γίνει το ρέντι, μάλλον θα αντιδρούσα πολύ πιο άσχημα και μετά θα τρώω και μπουκέτο. Διότι οι άνθρωποι αυτοί φτιάχνουν ένα γήπεδο που δεν υπάρχει διάλογος, υπάρχει μόνον προβοκάτσια. Είτε προβοκάρουν για να δημιουργήσουν επεισόδια, είτε λειτουργούν φημωτικά προς τους υπόλοιπους. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί πρέπει να στρώσω εγώ ένα γήπεδο ή να παρίσταμε ή να νομοποιώ σε ένα πάνελ μια τέτοιου είδους διαδικασία. Κύριε Παπαδημούλη. Εγώ θέλω να πω για την ουσία του προβλήματος ότι από την κρίση, με την ανεργία, με τη φτώχεια, με την ανισότητα, με την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, δεν θα βγούμε με μαχαίρια και με κουμπούρια. Και ήταν φασισμός το μαχαίρωμα του Φίσα και είναι φασιστική ενέργεια και η δολοφονία των δύο χρυσαυγητών. Φασίστες δηλαδή τους. Είναι φασιστική ενέργεια, λέω. Δεν ξέρω ποιος. Δολοφονική ενέργεια. Όποιος και αν το έκανε. Για τη ζωή του άλλου είναι φασίστες. Γιατί... Πάντως έχουν και οι δύο άλλοι ονόματα. Λέγονται Φουντούλης και Καπελώνης. Ναι, ναι. Λέω επειδή τους αποκαλούν όλοι. Και Αλέξανδρος Γέροντας, αυτός που χαροπαλεύει. Ναι. Λοιπόν, όποιος και αν κρύβεται πίσω από τον επαγγελματία εκτελεστή, γιατί όλα πρέπει να ψαχτούν και πρέπει να συλληφθεί και να τιμωρηθεί αυστηρά, το βέβαιο είναι ότι με τέτοιες ενέργειες δεν πολεμείται ο φασισμός της Χρυσής Αυγής, τρέφεται. Και αν κάτι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, είναι μια δύναμη ικανή να οργανώσει μια πλειοψηφία στην Ελλάδα που με βάση ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης θα πάει στην άκρη το μνημόνιο, θα μειώσει την ανεργία, θα κατανείμει δίκαια τα βάρη, θα δημιουργήσει ανάπτυξη, θα αλλάξει αυτά που έφεραν τα μνημόνια στη χώρα. Συγχωρείτε, και φυσικά αυτό... 40 χρόνια έχουμε τρομοκρατία στην Ελλάδα. 40 κλείνουμε, 38 πάμε στα 40. Είχαμε μνημόνιο όταν εκτελούσαν τον Σοκράτη τον Γκιόλια. Λέω το τελευταίο θύμα που το εκτελέσαν. Είχαμε μνημόνιο όταν, όταν εκτελούσαν επί 38 χρόνια. Με ρωτάτε, δεν είχαμε μνημόνιο. Απαντήσω, έτσι δεν είναι. Το βέβαιο είναι ότι για τον εκφασισμό της κοινωνίας, για την κλιμάκωση αυτής της δολοφονικής βίας, οι πολιτικές του μνημονίου, η άγρια μονοπλευρη λιτότητα, η ατιμορρησία, τα σκάνδαλα, η διαφθορά στην πολιτική έχουν παίξει ένα τεράστιο ρόλο. Μην παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό για τη Χρυσή Αυγή. Συμφωνώ με την παρατήρηση του Στάθη στην αρχή ότι είναι εγκληματική, έτσι, εθελοτυφλία η δήλωση του Γερμανού εκπροσώπου της Μέρκελ που λέει καμία σχέση δεν έχουν αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω, για να απαντήσω και σε ένα αρχικό ερώτημα, ότι κινδυνεύουμε να γυρίσουμε σε ένα κλίμα εμφυλίου. Αλλά παίζονται παιχνίδια αποσταθεροποίησης γιατί αυτή η σκληρή μνημονιακή πολιτική δεν βολεύεται ακόμη και με αυτή την ανάπηρη δημοκρατία. Μάλιστα. Και γι' αυτό πιστεύω, κλείνω με αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κλείνω αυτή μου την παρέμβαση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να γίνει ο πυρήνας μιας ευρύτατης λαϊκής και κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, εάν μπορέσει ταυτόχρονα να προβάλλει το πρόσωπό του ως δύναμη και δημοκρατικής σταθερότητας και κοινωνικής αλλαγής με ανάπτυξη και δικαιοσύνη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Τσιγουλάου, καλησπέρα και στους προσκλημένους σας. Εσείς αφήσατε να εννοηθεί ότι ανησυχείτε για το ενδεχόμενο κάποιοι να απεργάζονται σενάρια αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας μας, κάποιοι δηλαδή να κινούν τα νήματα πίσω από τα χέρια των δολοφόνων στα εγκλήματα που είδαμε να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια όλων μας τις τελευταίες μέρες. Κύριε Χατζηνικολά, έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί και στην κυβέρνηση θα ήθελαν να είναι σέχτα για να μην είναι κάτι χειρότερο. Ανέλησα αυτό το θέμα όσο μπορώ τόσα χρόνια και σαν δημοσιογράφος και σαν πολιτικός. Ποιοι ωφελήθηκαν ή μάλλον ποιοι δεν ωφελήθηκαν από αυτήν την πράξη. Γιατί από κάθε πράξη κάποιος ωφελείται και κάποιος δεν ωφελείται. Δεν βρήκα κανέναν στο εσωτερικό της χώρας που να ωφελείται. Δεν ωφελήθηκε με τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας κόσμος φοβάται, σου λέει, πολύ αίμα πέφτει, για να δούμε, ιδίως οι αστείοι που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ωφελήθηκε
η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς. Γιατί όταν γίνεται πουλί αίμα σε μία περίοδο που κάποιος είναι στην εξουσία, το χρεώνεται και φοβάται. Και αφήστε που κάποιοι, αν είναι κάποιοι, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κάτσε καλά, γιατί υπάρχει και αυτό. Ποιος ωφελείται λοιπόν? Να δούμε. Δεν ωφελεί τη Χρυσή Αυγή, γιατί αρχίζει η μαμά και ο μπαμπάς και λέει: παιδάκι μου, εκεί δεν ξαναπάς. Δεν ωφελεί την κοινωνία, η οποία άρχιζε σιγά και δειλά να φεύγει από το λίθραγο, να είναι έτοιμη να σηκωθεί από τον καναπέ, ξαναμαζεύεται τον καναπέ, κάτσε Δημητράκη σπίτι, χύνεται αίμα. Οπότε λοιπόν ωφελείται εκείνος ο οποίος θέλει να έχει πληρές αστροέλεγχο τι γίνεται στην Ελλάδα. Και εγώ είμαι από εκείνος που λέω σε αυτό το μεγάλο κακό, γιατί πρόκειται για μεγάλο κακό, να είναι η σέχτα. Καθοδηγεί και λίγο η ασφάλεια, σαν να λέει αμάν, να είναι η σέχτα. Βγαίνει κάτι. Φοβούμε λοιπόν μήπως δεν είναι η σέχτα. Και αυτό θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την δημοκρατία. Θέσατε κάποια θέματα. Αν δεν είναι η σέχτα, ποιος θα μπορούσε να είναι? Γιατί λέτε το φοβάστε? Το Άισιχτήρι, αν δεν είναι η σέχτα. Αν δεν είναι η σέχτα, το Άισιχτήρι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ότι δεν κάνουμε κουμάντο μόνο στα οικονομικά, δεν κάνουμε κουμάντο στη δημοσιονομική πολιτική, κάνουμε κουμάντο και σε άλλα θέματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ατραπός, εάν είναι αυτό. Απεύχομαι να είναι αυτό. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρχει ξένος δάχτυλος, να είναι δηλαδή προσπάθεια αποσταθεροποίησης εισαγόμενη? Δάχτυλος δεν είναι. Παλάμη ολόκληρη, ναι. Η όλη υπόθεση, κοιτάξτε, καταρχήν δεν είχαμε χαριστική βολή σε κανένα από αυτά τα εγκλήματα που γίνανε αυτά τα 38 χρόνια, όπως κάποιος είπε και πολύ σωστά μέτρησε. Είχαμε χαριστική βολή. Δεν είχαμε ούτε στον Αμερικανό αξιωματούχο τότε, από τη 17 Νοέμβρη, έτσι, η οποία ήταν η σκληρή 17 Νοέμβρη. Εχθές είχαμε και χαριστική βολή που ίσως καθοδηγούν τα πράγματα. Δεν είμαι ο ειδικός, απλώς σημειώνω αυτά τα οποία ακούω και βλέπω. Δεν θέλω να είναι αυτό. Δεν θέλω να είναι αυτό. Και μάλιστα αυτό που συνθίζω να λέω στους φίλους μου, κάντε το σταυρό σας να μιλάνε ελληνικά οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες. Όμως έρχομαι σε ορισμένα θέματα τα οποία ετέθησαν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Η Χρυσή Αυγή είναι νόμιμο κόμμα ή είναι εγκληματική οργάνωση? Να είναι και τα δύο δεν γίνεται. Εάν είναι νόμιμο κόμμα και ο πρόεδρος της Βουλής της δίνει το λόγο, εάν είναι νόμιμο κόμμα και παρακολουθεί τις εδριάσεις. Ο πρόεδρος της Βουλής της δίνει, κύριε πρόεδρε, το λόγο, αλλά εγώ άκουσα για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Δένδια, να λέει ότι δεν θα απαντήσει ξανά σε ερωτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ο φιλόσοφος λέει, το χειρότερο όταν πολεμάς με τον δράκο είναι να μεταμορφωθείς και εσύ σε δράκο. Αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Δένδιας δεν είναι αρκούντος δημοκρατικό. Σε ποιο άθρο του κανονισμού της Βουλής περιγράφεται ή του συντάγματος? Επομένως λοιπόν, αύριο αν θέλει ο κύριος Δένδιας, λέει δεν θέλω του τάδε κόμματος. Όχι, αυτά τα αφαιρετικά είναι επικίνδυνα. Ερωτώ λοιπόν, αν είναι νόμιμο κόμμα και της δίνουν το λόγο μέσα στη Βουλή και συμμετέχει και ψηφίζει, τότε δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Εάν είναι εγκληματική οργάνωση, τότε δεν μπορεί να παρίσταται μέσα στη Βουλή. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά τραβηγμένο σε μια δημοκρατία. Όλοι τους απαχθενόμαστε, όλοι αισθάνομαστε άσχημα με αυτούς. Εγώ φώναζα βέβαια ότι είναι αυτοί που είναι το 12 το Φεβρουάριο και κανείς δεν πίστευε. Ένα λεπτό για να καταλάβω, έχετε και ενστάσεις για την προφυλάκηση της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής? Ναι, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε ενστάσεις? Ναι, έχω ένσταση εξής, ότι δεν μπορεί ο αρχηγός του κόμματος, να είναι φυλακή γιατί κάποιος οπαδός σκότωσε κάποιον άλλον, κάποιος ηλίθιος οπαδός. Εάν ήταν αυτό το πράγμα και είχε ισχύει εδώ και αιώνα, ο Βενιζέλος και ο Τσαρδάρης θα είχαν πάει 300 φορές φυλακή, γιατί κάποιοι οπαδοί τους, παραμονές ιδίως εκλογών, σκότωναν πολλούς αντιπάλους. Αν είναι εγκληματική οργάνωση, όλοι στον κορυδαλό. Βάλτε τους μέσα, τελειώνουμε. Δεν έχω καμία ένσταση, αλλά δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Και, εν πάση περιπτώσει, ακούμε πολύ ευκολία και συνάδελφοι πολιτικοί αλλά και συνάδελφοι δημοσιογράφοι να περιγράφουν ως εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμα και οι φασίστες, και γι' αυτό είμαστε δημοκρατία, έχουν το δικαίωμα της αποδείξεως στο δικαστήριο μέσα, με τελεσίδη και απόφαση. Εδώ έχουμε τόσους εγκληματίες, οικονομικούς εγκληματίες, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι στη δουλειά τους γιατί είναι τελεσίδικη υπόθεση. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι το μετράμε και το ζυγίζουμε όπως μας εξυπηρετεί. Στη δημοκρατία πρέπει να έχουμε τις αντοχές να δεχόμαστε και τον φασισμό μέσα στα όρια. Αλλιώς τον αποκλείουμε. Νόμος της Βουλής, διώχτε τους. Αλλά δεν μπορεί και τα δύο. Αν κάποιος από το πάνελ δεν θέλει κάτι να ρωτήσει ή να παρατηρήσει σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Καρατζαφέρης... Να παρατηρήσουμε, βέβαια. Παρακαλώ, κύριε Φίλη. Και μάλιστα δεν θέλω... Ο διευθυντής της Αυγής, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Φίλης. Ο κύριος Καρατζαφέρης έκανε μια όψιμη συνηγορία για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Το δικαστικό πόρισμα μιλάει για εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί στο πλαίσιο της οργάνωσης του κόμματος της Χρυσής Αυγής.
Αυτό σημαίνει ότι η συμμορία εγκληματική που λειτουργεί μέσα στο κόμμα είναι στη φυλακή, το κόμμα λειτουργεί μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η αντίφαση στο θέμα αυτό. Όχι κύριε Φίλη, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μόνο όταν υπάρχει δικαστική απόφαση να είσαστε σίγουρος ότι όσο θέλετε κι εσείς και εγώ θέλω να είναι καταδικαστική απόφαση για όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει και δεν είναι μόνο αυτά του αίματος. Έχουν γίνει πολλά εγκλήματα, πολλοί βιασμοί της Δημοκρατικής Βούλησης. Όμως τώρα δεν έχει βγει. Κατηγορούνται, επαναλαμβάνω. Δεν έχει βγει τελεσίδη και απόφαση ούτε καν προφυλακισμένη, αυτό λέμε. Άρα λοιπόν, προφυλακισμένοι. Μην είμαστε εύκολοι στην περιγραφή. Όχι, κατηγορούνται. Απαντώ στην ταύτιση που κάνετε, κύριε Καρατζαφέρη. Δεν κατηγορείται όλη η Χρυσή Αυγή ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται με, με βάση την δίωξη, υπάρχει κατηγορία ότι στο πλαίσιο του πολιτικού κόμματος Χρυσή Αυγή λειτουργεί μια εγκληματική οργάνωση. Μπράβο, κύριε Φίλιπ. Αυτό το είπατε σωστά. Το διορθώσατε. Κατηγορούνται. Δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Ότι ο γόρδιος δεσμός που υπάρχει. Σας παρακαλώ. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και μπορούμε να το βρούμε αύριο το πρωί και άλλα κόμματα μπροστά μας. Κατηγορούνται ότι είναι. Ναι. Δεν έχει βγει τελεσίδικη απόφαση. Πάντως μου κάνει εντύπωση, κύριε Καρατζαφέρη, ο τρόπος με τον οποίο υπερασπίζεται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων ως εγκληματική οργάνωση. Δεν σας έχω ακούσει ξανά. Και εσείς αν είσαστε είχατε πει να ανοίξουμε ξεωνίσια για τους μετανάστες, είχατε πει. Τα ίδια, τα ίδια. Μην μπλέκετε και να πνίξουμε τα καράβια που έχουν τα στο αυτά δεν τα έχω πει ποτέ, κύριε Φίλη. Τα έχετε πει και βλέπω μια ευαισθησία μεγάλη για τους φασίστες αυτή τη στιγμή. Ξέρω τον τρόπο που μιλούν οι αριστεροί. Το γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά σας λέω το εξής. Εγώ είπα ποσόστοση 2,5%. Και χαίρομαι που τώρα το έχουν θετήσει και άλλα κόμματα πέρα από το δικό μου. Αυτό είναι θέμα εντελώς διαφορετικό. Τώρα, επί της ουσίας, εάν φοβάστε να αντιμετωπίσετε τη λογική επεξεργασία των πραγμάτων, είναι δικό σας πρόβλημα. Εγώ λέω όσο και εσείς θέλω να καταδικαστούν, αλλά σήμερα τώρα δεν έχουν καταδικαστεί. Να ευχαριστήσω. Ούτε μπορώ να συμφωνήσω, ούτε να συμφωνήσω με τον κύριο Δένδια, ο οποίος λέει δεν απαντώ σε ερωτήσεις της Χρυσής Αυγής. Πώς δεν απαντάει? Δεν είναι κόμμα που επήγε στη Βουλή με τα 345.000 ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν θα υπακούσει στην εντολή. Μιλάτε, κύριε Καρατζαφέρη, και είναι λυπηρό. Τι είπατε? Για ψήφους μιλάτε και είναι λυπηρό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως μιλάω για ελληνικό λαό. Για δημοκρατία μιλάμε, για δικαιώματα. Δεν θα ποινικοποιήσω τους ψηφοφόρους, κύριε Φίλη, ενός κόμματος. Ουέ και αλίμονο. Δεν θα τους στείλουμε μόνοι μας την αγκαλιά. Εγώ θα πιστεύω ότι είναι περαστική αυτή και θα επιτρέψουμε. Χαίρομαι που καταλάβατε, έστω και αργά. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη. Και παρακαλώ, η κυρία Αλσάλε. Θα έρθω στάθμη μετά. Παρακολουθώντας τις απαντήσεις, θυμήθηκα, υπάρχει στην εγκληματολογία κάτι που λέγεται The Sutton Law, ο νόμος του Sutton. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο πιάνουν κάποιον που ληστεύει συνεχώς τράπεζες, τον ρωτάνε γιατί κλαίει τις τράπεζες και απαντάει γιατί εκείνη τα λεφτά. Και αυτό έχει μείνει, ας πούμε, μια περιγραφή ότι καμιά φορά είναι και το αυτονόητο είναι το ζήτημα και τίποτα παραπάνω. Θέλω να πω ότι σενάρια που σταθεροποιείς, ξένοι παράγοντες και όλα αυτά, πολύ ωραία όλα αυτά σε ένα κατασκοπικό mood που έχουμε μπει στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα, αλλά είναι και λίγο κανονικές εξελίξεις. Η Χρυσή Αυγή ανέβηκε, ήταν μια περιθωριακή οργάνωση που σχετιζόταν με το έγκλημα, κάποια μέλη της τέλος πάντων. Και ανέβηκε από τα παράγωγα της κρίσης. Γι' αυτό και εμείς από το ΠΑΣΟΚ φωνάζαμε από την πρώτη μέρα, από το 2012, ότι πρέπει να απομονωθεί. Κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα γινόταν και το έγκλημα. Και κάποια στιγμή θα υπήρχε και μια άλλη απάντηση. Δεν ανάγκη να βλέπουμε παντού φαντάσματα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, αν υπάρχουν σχέδια αποσταθεροποίησης ή όχι, μα το λόμπι της Ραχμής δρά εδώ και 3 χρόνια. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν ανάγκη να δούμε πίσω από τη δολοφονία και να πούμε και συλληπιτήρια στους γονείς των δύο ανθρώπων, του Μάνου και του Γιώργου. Να πούμε ότι ευχόμαστε να γίνει γρήγορα καλά ο Αλέξανδρος. Και η ηγεσία της Χρυσής Αυγής είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τους οπαδούς ή τα παιδιά που μπλέκουν στη Χρυσή Αυγή. Και έχουμε, και εγώ προσωπικά έχω αντιμετωπίσει παιδιά που είναι στη Χρυσή Αυγή και είναι απολύτως πλανημένα. Και χρειάζεται και είναι αυτές οι δικές μας ευθύνες που ποτέ δεν εξηγήσαμε ακριβώς και τι. Γιατί πάντως, αν ακούσει. Δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα που όλοι οι ψηφοφόροι του να είναι πλανημένοι, γιατί ακούω αυτή τη θεωρία τον τελευταίο καιρό. Από όλους εκείνους που θα ήθελαν τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Κύριε Χατζηνικολάου. Και τους χαϊδεύουν. Έχουν γραφεί τόμοι. Και δεν μιλώ για εσάς και το κόμμα σας. Έχουν γραφεί τόμοι για το αν οι Γερμανοί ήξεραν αλλά ή εσείς, δεν ήξεραν. Αλλά εσείς και εννοώ το ΠΑΣΟΚ. Έχετε πολύ σημαντικές ευθύνες για αυτό που είπατε πριν. Ναι, για το ότι οδηγηθήκαμε σε αυτή την κρίση που τροφοδότησε
Θα πάμε σε αυτό. Ο κύριος Καραζαφής που ψήφισε το μνημόνιο δεν έχει ευθύνη. Βεβαίως. Το ξέχασα να το πει. Εγώ δεν είπα για την κρίση, είπα για τα παράγωγα της κρίσης, στα οποία οφείλεται η άνοδος Χρυσής Αυγής. Δεν είπα ότι η κρίση αυξάνει, ανεβάζει τον ναζισμό. Δεν είμαστε αυτής της θεωρίας και δεν είναι και αποδεκτό και πουθενά. Τα παράγωγα της κρίσης όμως, η νομιμοποίηση της βίας, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και μια σειρά από γεγονότα είναι τέτοια, ναι, οδηγούν σε αυτή. Η ανεργία. Αλλά, μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν σας διάκοψα. Αλλά ακόμα και για τους Γερμανούς έχουν γραφτεί τόνοι βιβλίων και ακόμα δεν έχουν αποφασίσει αν ήταν συνειδητά ναζί ή δεν ήταν συνειδητά ναζί. Υπάρχει αυτό που λένε σε καθεστώς άρνησης. Ότι δεν βλέπεις. Αν ακούσει κάποιος πολύ προσεκτικά πώς μιλάει ο Κασιδιάρης στους δικούς του διάβλους επικοινωνίας, γιατί ο κόσμος που ψηφίζει Χρυσή Αυγή δεν βλέπει εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν διαβάζει το Έθνος, δεν διαβάζει το Βήμα. Βλέπει πλέον τα δικά του μέσα. Βλέπει αυτό που. Και ο λόγος που χρησιμοποιούν εκεί είναι κάτι πολύ. Είναι, λένε ότι εμείς είμαστε οι Έλληνες που θέλουμε να σώσουμε τη χώρα από αυτούς που την έχουν πουλήσει έξω και τώρα γι' αυτό και μας βάζουν φυλακή. Αυτό το ακούνε και το πιστεύουν. Και είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσω ότι δεν είναι έτσι πλέον. Κύριε Υπουργέ, τι λέτε? Εγώ ακούω να σωποδετήσω συναδέλφων και εδώ αλλά και όλες αυτές τις μέρες μετά από το δραματικό αυτό γεγονός και πραγματικά χαίρομαι για τις τοποθετήσεις. Γιατί δείχνει ότι η δημοκρατία μας έχει βάθος. Έχει περάσει τη φάση της εφηβείας της που ήταν η δεκαετία του 80. Έχει μπει σε μια φάση ωριμότητας. Και τα πολιτικά κόμματα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον που είναι το οικονομικό κάποιοι περιβάλλον. Κάποιοι λένε ότι παραωρίμασε και σαπίζει το τελευταίο καιρό. Ναι, σε άλλα σημεία. Σε άλλα σημεία. Αλλά εγώ τώρα λέω για το συγκεκριμένο γεγονός που αφορά τον Πάνο το Φίσα, που αφορά τον Γιώργο το Φουντούλη, που αφορά τον Μανώλη τον Καπελώνη και αφορά και τον Αλέξανδρο τον Γέροντα. Που χαίρομαι που κι εσείς είπατε όλα τα ονόματα, διότι δεν μπορούμε να λέμε μόνο ο Παύλος Φίσας και τα άλλα παιδιά. Έχουν όνομα, έχουν οικογένειες και συλληπούμαστε οικογένειες. Όμως ξέρετε, στη φάση του ρημότητας που μπαίνει... Πάντως και εσείς σαν κόμμα είχατε δύο ταχύτητες. Δεν επιδείξατε την ίδια αντίδραση στην πρώτη δολοφονία και στις δύο επόμενες. Το αντίθετο. Παράδειγμα, νομίζω σας λέω, ότι από την πρώτη στιγμή... Λέω, ο Πρωθυπουργός έκανε δήλωση για τον Φίσα, δεν έκανε δήλωση για τους δύο. Έκανε όμως, έκανε μόνο όλα τα στελέχη, έκανε εκπρόσωπος και του κόμματος. Και ό,τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή κόμμα, κάτι σημαίνει. Έκανε και σήμερα ο Πρωθυπουργός, το ακούσαμε σήμερα και στις ειδήσεις. Ναι. Το ακούσαμε και στις ειδήσεις. Εγώ μιλώ για την ημέρα του συμβάντου. Εμείς από την πρώτη μέρα έχουμε πει ότι καταδικάζουμε τα άκρα και τις ακρότητες και αυτές τις ακραίες μορφές δράσης, δολοφονικές δράσης. Τώρα όλη αυτή η θεωρία περί των δύο άκρων πιστεύετε ότι συμβάλλει στην ομαλότητα, συμβάλλει στο να υπάρχει, να λειτουργεί με χαμηλούς τόνους και με υψηλή ποιότητα η δημοκρατία μας? Τώρα εγώ θέλω συμβάλλει. Να πω αυτά που μας ενώνουν και εκεί θα μείνω λίγο, θα σας απαντήσω και στο ερώτημα σας. Ναι, αυτά που μας ενώνουν όμως δεν γίνεται όχι, να τα λέμε έχει, πάντα όχι, έχει σημασία, μετά από δύο-τρεις δολοφονίες. Πρέπει έχει, να τα λέμε και έχει πριν. Έχει σημασία διότι εγώ. Άκουσα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα τα στελέχη των άλλων κομμάτων και χωρίς υποδιαστολές, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς αστερίσκους και μέσα με σκληρή φρασιολογία και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τώρα ο κ. Παπαδημούλης, που είναι ας πούμε σε εκπλήση θετικά τουλάχιστον από τη δικιά μου τη μεριά ενός κόμματος που αντιστρατεύεται το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δείχνει ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι παγιωμένη και ότι τα κόμματα είναι αποφασισμένα να την περιφρουρήσουν. Τώρα μου ρωτάτε για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, για τα δύο άκρα. Αυτό δεν είναι μία στάση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μία στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μία στάση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι τηλεθεατές μας, το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν το μόνο που μας ρίξε στη διάρκεια της δικτατορίας και αφορά ατομικά δικαιώματα. Είναι απόφαση που πάρθηκε 23 Αυγούστου του 2007 και δεν καταδικάζει τον κομμουνισμό ή, αν θέλετε, ακραίες μορφές δράσης από την άλλη μεριά. Καταδικάζει δύο πράγματα. Το σταλινισμό και το χιτλερισμό και το ναζισμό. Εάν λοιπόν αυτά είναι τα δύο άκρα, ναι, τα καταδικάζομαι. Εάν άκρα είναι... Αυτά εννοούσε ο κ. Λαζαρίδης όταν ανέλυε τη θεωρία των δύο άκρων. Αυτά εννοούμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία και μπορώ να σας το πω... Αυτά ακριβώς, εννοούσε ο κ. Λαζαρίδης. Και μπορώ να σας το πω γιατί εκείνη την εποχή... Ιστορική ανάλυση ήταν, ήμουν και γραμματέας του κόμματος. Είναι θέματα που συζητάμε και στο συνέδριο και αυτή είναι και η θέση μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, μην μου το λέτε αυτό. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ταράζομαι και πολύ. Προσέξτε, με αποφάσεις, δηλαδή, είμαστε όλοι ανόητοι. Με αποφάσεις, και επί μήνες τώρα θεωρούμε ότι δείχνετε το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει εσάς. Ακούστε, εγώ το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πρώτοι εσείς δείξατε το ΣΥΡΙΖΑ και μετά άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι τα λέτε αυτά
ενώ αρκετά στελέχη σας γλυκοκοιτάζουν συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορούμε να πούμε... Όλοι εμείς δηλαδή που το καταλάβαμε αυτό είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Συγκεκριμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Εσείς εννοούσατε το Χίτλερ και το Στάλιν και εμείς βλέπαμε τον Τσίπρα. Εγώ σας είπα τη θεωρία των δύο άκρων. Όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να είναι τα άκρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχουν όμως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το είδαμε στο συνέδριό του, όπως είναι στελέχη της αριστερής πλατφόρμας, που μας έλεγαν ότι πρέπει τα θέματα της ασφάλειας, δηλαδή το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, να καλούμε τους αστυνομικούς να ψηφίζουν ποιος είναι επικεφαλής τους. Να καλούμε τα συντάγματα και να βγάζουν τον συνταγματάρχη τους. Και να παίρνουμε τη νεολαία να την κάνουμε πολιτοφυλακή. Αυτά είναι ακραίες θέσεις. Εμείς τι είπαμε, λέμε, όχι έτσι. Αυτά είναι γραμμένα. Μιλάτε ως γελιογράφος τώρα. Αυτά είναι γραμμένα. Εγώ ως γελιογράφος μιλάτε τώρα. Τα παρουσίασα από το επίσημο site του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο με συγκεκριμένες απόψεις. Είχα την ευκαιρία να τα δείξω τον κύριο Παπαδημούλη σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέγαμε τότε. Λέγαμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τώρα καταδικάζει αυτές τις δράσεις, δεν καταδικάζει το ίδιο και τη Μαρφίν τότε που κάηκαν τρία άτομα με τα δυνατότητα και μια Άγγιος. Τώρα όμως δεν θα το τραπητήσω, αλλά εξηγώ και δίνω την απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου. Άρα, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ως επίσημη γραμμή και βγαίνουν τώρα όλα τα στελέχη και ακολουθούν μια γραμμή σε συγκεκριμένο γεγονός, συγκεκριμένη δολοφονία, η οποία είναι χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς αστερίσκους, αυτό που είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι καλύπτει την επίσημη γραμμή και εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που και αυτοί συνδράμουν στην δημοκρατική ομαλότητα και ότι η δημοκρατία έχει τη βάση να μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον παρά την κρίση που αντιμετωπίζει τουλάχιστον την οικονομία σήμερα. Ο κύριο Σοφιανό. Πείτε την, ναι, πείτε την. Και μην αμφισβητείτε, κύριε φίλε, αυτό που σα λέω είναι αλήθεια. Λέτε ψέματα, εσείς και σα στοιχηματίζω. Εσείς θα βγείτε από πρόεδρο, από διευθυντή τη Αυγή και εγώ από βουλευτή. Και μην μου λέτε μένα αυτά τα πράγματα. Για το θέμα τη Μαρφίν. Γιατί είναι καλή ιστορία τουλάχιστον στο φοιτητικό κίνημα. Είναι λυπηρό να μιλάτε με. Δεν είναι λυπηρό. Διαβάζω το επίσημο site του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο συνέδριο και τα έγραφε αυτά. Ένα προς ένα. Κύριε Κεφαλογιάννη. Και τα παρουσίασα πολλές φορές στην τηλεόραση. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική έρευνα. Για το θέμα της Μαρφίν. Άλλο πουθενά πράγμα. Δεν υπάρχει ανάμειξη στελέχους, οπαδού, φίλου του ΣΥΡΙΖΑ ή της γενικότερης αριστεράς. Άλλο σας είπα εγώ. Γιατί τρία χρόνια όμως τα παπαγαλάκια σας. Εγώ δεν σας είπα τίποτα για τη Μαρφίν, κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα να καταδικάσω. Παρακαλώ. Πλήρης καταδίκη. Κύριε Φίλη, παρακαλώ. Ειλικρινά. Όχι, θα παρακαλέσω θερμά, το λόγο θα τον δίνω εγώ. Αλλά για το άλλο που σας είπα το συνέδριο είναι όπως σας το λέω εγώ. Και όπως το λέτε εσείς. Μία φράση. Και αυτό δεν έχει το σύγχυμα που σας βάζω. Κύριε Κεφαλογιάννη, παρακαλώ. Η άθλια θεωρία με την οποία προσπάθησαν να ταυτίσουν τη Χρυσή Αυγή με το ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρρεύσει στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Δεύτερον, προχθές ήρθε ο επικεφαλής της ΕΥΠ στη Βουλή, άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Σαμαρά, ο κ. Δραβίλας, και σε ερωτήσεις όλων των βουλευτών, με πρώτους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχει κάτι που να συνδέει έστω και ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ με το έγκλημα στη Μαρφίν και με την καταδρομική επίθεση της Κουρίας, είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Μα και εγώ σας το λέω αυτό. Και επίσης, εμείς όχι μόνο καταδικάσαμε το έγκλημα στη Μαρφίν, αλλά εγκαλούμε την κυβέρνηση ότι επί 42 μήνες δεν έχει ορίσει καν δικάσιμο για αυτό το έγκλημα. Και με την ευκαιρία λέω, θέλουμε περισσότερο από όλους να συλληφθούν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης της Παρασκευής και να τιμωρηθούν αυστηρά. Η προσπάθεια να βρωμίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι η δύναμη που μπορεί να βγάλει από την εξουσία τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με το δρόμο των εκλογών, με διάφορες συκοφαντίες, γίνεται μπούμερα εναντίον των εμπνευστών της. Ο κύριος Καρανιδιώτης και μετά ο κύριος Σοφιανός. Μου είχατε δώσει εμένα θα σας τον δώσω αμέσως, κύριε Σοφιανέ. Έχουμε αφήστε με να δεχτείμε να έχουμε μία φωνή σε αυτό το τραπέζι. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Θα σας πω στο τέλος για τα. Παίζει ρόλο το τι ακούγεται κάθε φορά, στο πού δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Στο τέλος για τα δύο άκρα, θέλω να απαντήσω πρώτα στο ερώτημά σας. Στο αρχικό ερώτημα που δεν απαντήθηκε ευθέως από τους περισσότερους πλην, ίσως του Μάνολη ή κάποιο άλλο. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο αποσταθεροποίηση. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Υπάρχει επαναστατική αριστερά, υπάρχει ένοπλη αριστερά, υπάρχει ένοπλο αντιεξουσιαστικό χώρο, το οποίο είναι όμως το πολιτικό φάσμα. Πάντως δεν υπάρχει όλα... ακόμη προκήρυξη. Ας αναμείνουμε. Ναι, λέω, ας υπάρχει, αναμείνουμε. Υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Συνήθως φαίνεται αυτό που είναι. Έτσι, αυτό που λέω καμιά φορά, αν είναι τεράστιο, έχει μεγάλα αυτιά, προβοσκίδα και χαβλιότητες, είναι ελέφαντας. Δεν είναι κάτι άλλο, θα το δούμε. Το πιθανότερο όμως είναι να είναι κάτι τέτοιο από τα χαρακτηριστικά της πράξης. Αυτός ο χώρος λοιπόν. Έχει μια δράση, όπως είπε πολύ σωστά κύριε Περιώτη, 38 χρόνια συνεχόμενα.
Οπότε τι λέγανε τα 38 χρόνια από την πλευρά της αριστεράς, ότι είναι εξωγήινοι, πράκτορες CIA, οι Παλαιστίνοι, οι Τινίσοι, οι επαγγελματίες. Λες και θέλει κανένα φοβερό επαγγελματισμό, απλά να είσαι παλιάνθρωπος. Θέλει για να πυροβολάς ανθρώπους σε ψυχρό που δεν τους ξέρεις κιόλας και δεν έχεις καμία διαφορά από τα 2 μέτρα ή σχεδόν εξ επαφής. Τι ήταν τελικά όταν συνελήφθησαν, γιατί έχουμε υποθέσεις που έχουν διαλευκανθεί, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα άνθρωποι. Τι ήταν τελικά αυτό που λέγανε. Ήταν Λούμπεν, ήταν περιθωριακοί, ήταν υποτιθέμενοι επαναστάτες με περάσματα είτε από τον αντιεξουσιαστικό χώρο είτε από νόμιμες οργανώσεις αριστεράς, τις οποίες εγκατέλειψαν γιατί δεν αισθανόταν ότι αρκετά επαναστατικές. Αλλά αυτός ο χώρος υπάρχει. Και για να έρθουμε τώρα στην πραγματικότητα, για τα άκρα. Γιατί κανένας δεν μίλησε. Θεωρία το βάφτισε ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι δημοσιογράφοι. Μιλήσαμε για μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή? Η πραγματικότητα αυτή λέει ότι όποτε συλλαμβάνονται, να θυμίσω ότι οι Μολότοφ, οι οποίες χρησιμοποιούνται και στέλνουν εκατοντάδες αστυνομικούς κάθε χρόνο στα νοσοκομεία με εγκάβματα και από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει ζωές, αλλού θρηνήσαμε ζωές πολιτών, έτσι όπως τη Μαρφίν. Οι Μολότοφ είναι βόμβες, επιστικές. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας να το χρησιμοποιείς. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση, η αστυνομία καταλαμβάνει καταλήψεις, παίρνει πίσω δημόσια κτίρια που έχουν υποστεί και φθορές και χρήσεις άλλες, έτσι, είναι πάντως αδικήματα για εκεί. Και βρίσκει μπουκάλια, βενζίνη, στουπιά, ρόπαλα, βρίσκει αντιασφυξιογόνες μάσκες. Τι στάση τηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα βουλευτές του, θυμάστε τις δηλώσεις? Μη χάνω το χρόνο σας, τις γνωρίζουμε όλοι. Ιδικιακή χρήση, επιθέσεις στην αστυνομία, ύβριση στην αστυνομία, στον κύριο Δένδια. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Σε εσάς, στην εκπομπή σας, εδώ που είμαστε τώρα, ήταν ο κύριος Τσίπρας. Και βγαίνει και τοποθετήθηκε για προφυλακισμένους των πυρήνων, από ό,τι θυμάμαι. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ σχόλια για υποθέσεις που είναι κρεμείς, δεν θα κάνω και τώρα. Σέβομαι το τεκμήριο αθωότητας, εύχομαι έναν αθώοι και να βγουν αυτοί που έχουν εμπλακεί από αυτή την περιπέτεια χωρίς να σκοτώσουν και χωρίς να σκοτωθούν. Αλλά λέω, έχουν προφυλαξεί κάποιοι άνθρωποι με κάποια στοιχεία από την ελληνική δικαιοσύνη, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και τι βγαίνει και λέει, δεν μπορούν λέει, να προφυλακίζονται πιτσιρικάδες για ένα αποτύπωμα. Για ποιους μιλάει? Για μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, για μέλος υπεφερόμενης τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτών τέλος πάντων, των κατηγορουμένων. Δεν ξέρουν τι έχουν κάνει. Είναι αυτή η υπεύθυνη στάση? Άρα, όταν λοιπόν σε τέτοια γεγονότα τηρείς αυτή τη στάση τη συγκεκριμένη, λες, έγινε αυτό που έγινε στην αθλειότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο οι κάτοικοι. Έτσι. Θα δείτε και ένα κείμενο δικό μου σε λίγες μέρες, κάνω μια μικρή έρευνα που θα σας εκπλήξει για το τι συμβαίνει στις Κουριές. Ποια είναι η θέση δική μου απέναντι στο πρόβλημα το ουσιαστικό. Όμως, όταν έγινε εκείνη η αθλειότητα εκείνο το βράδυ του Σαββάτου με κουρηματικές πράξεις, ποια στάση στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Καταδίκασε μεν και έβγαινε μετά και έλεγε: ναι, αλλά βία είναι η μόλυνση, βία είναι η ανεργία. Αυτό το αλλά είναι που σκοτώνει, αν θέλετε. Και είναι άθλιο. Θα σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα. Σήμερα το διάβασα σε άρθρο περιοδικού μηνιαίου, ανεπίσημου οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρικτικό τη πολιτική, που θα το πούμε, κάνουμε και διαφήμιση. Τι γράφει ο συντάκτης, ο αριστερός, ο προοδευτικός? Δεν θλίβομαι, λέει, το ίδιο για το θάνατο ενός φασίστα και ενός αντιφασίστα. Δηλαδή, υπάρχει αξιολόγηση ζωές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και Χατζη Νικολάου, όπου εκεί βγάζουν μέσα από την ανωνυμία κυρίως το πραγματικό του εαυτό, δηλαδή τον καλύτερο, το χειρότερο. Έχετε δει τι γίνεται, πώς επιχαίρουν κάποιοι. Που πολλοί από τους οποίους έχω δει, γιατί τους βλέπω που με βρίζουν, κάνουν διάφορα, είναι και υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι έχει την ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιχαίρουν για θανάτους και κάνουν αξιολογικές, κάνουν να το πω ποιοτικές διακρίσεις. Πάντως και στην δική σας παράταξη, λέω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν από την πρωτοβουλία Δένδια, να συνεργαστούμε με μια λίγο πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ή έκαναν δημόσια ανοίγματα. Βουλευτές. Άρθρα στην εφημερίδα Δημοκρατία, λέτε, περί ανάδελφος παράταξη. Αυτό που λέτε. Η Χρυσή Αυγή, επειδή. Μια... δεν σας διέκοψα. Να βοηθήσω λίγο. Αυτό το οποίο λέτε δεν χρειάζομαι. Λοιπόν, αυτό όχι το οποίο λέτε. Βοηθάει. Αυτό το οποίο λέτε. Εντάξει. Αν το δέχεις εσύ, δεν το δέχεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο. Εγώ πάσα βοήθεια. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Δεν υπήρξε καμία επίσημη τέτοια θέση στην Δημοκρατία. Μια διαρροή υπήρξε. Που φέρεται ότι κάποιος είπε αυτό το πράγμα. Ποιος? Καμία και εγώ όταν έγραψα, και εγώ όποτε έχω γράψει για το ζήτημα, και όποτε ρωτήθηκα, είπα δεν υπάρχει ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Έτσι, εσείς να μας το πείτε, που ξέρετε. Λέτε διαρροή. Ο πρώην πρόεδρος. Εγώ δεν ασχολούμαι με διαρροές και δεν γράφω. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βύρων Πολύδωρας, σε δική μου ραδιοφωνική εκπομπή, βγήκε και ανέλησε πως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κόμματα της άκρας δεξιάς συνεργάζονται και αυτό με είναι σχέδιο της κυβέρνησης. Ο Βίρονας, ο αγαπητός φίλος, έχει αυτή την άποψη. Γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, δεξί ή ακροδεξιό χέρι του κυρίου αυτό Σαμαρά, το λέτε εσείς. Πήγε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τους άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Χρύσης Αυγής. Το γράψανε 15 εφημερίδες, δεν το διέψευσε ποτέ ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο κύριος Μπαλτάκου. Ό,τι διαρρέτε, εσύ έπρεπε να το διαψεύουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Σε πάνω δεξιά ή συγκυβερνά ή
συμπορεύεται για να μην είναι το ενδεχόμενο αποκλείεται στη Νέα Δημοκρατία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι εδώ. Η καλύτερη ομάδα τη Χρυσή Αυγή, αγαπητέ Νίκο, ήταν ότι τη δώσαμε τη δυνατότητα να δυναμώσει εγκρυπτό και να μπορεί να λέει εσεί τα συστημικά κόμματα. Και να εμφανίζει όσοι μόνοι αντισυστημικοί. Διότι κανένα από του γκραν προοδευτικού δεν δεχόταν να κάτσει στο τραπέζι να μιλήσει και να του αποκαλύψει, αν θέλετε, για να μην του δώσει υποτίθεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τελικά τι γινότανε, αυτοί μπορούσαν να λένε αυτό το πράγμα. Μυθοποιήθηκε δια τη απουσία. Ότι εμεί ήμασταν έξω από το πάρτι τη λαϊλασία χώρα, αυτοί φταίνουν, εμεί είμαστε καθαροί. Οπότε και βεβαίω και τι έχει παίξει ρόλο. Και η τύφλωση, η ιδεολειπτική τύφλωση αριστερά στα ζητήματα τη λαθρομετανάστευση, τη εγκληματικότητα και στον εθνικό λόγο, αν θέλετε. Όπου ταυτίζουν και τώρα ακόμα με έναν φασιστικό, ακραίο και προσβλητικό και συκοφαντικό τρόπο οποιαδήποτε εθνική φωνή με τον φασισμό και τον ναζισμό. Ο κύριο Σοφιανό. Επιτρέψτε μου τρεις παρατηρήσεις. Ναι. Πρώτη... Μέσα στην απάντησή σα, εννοείται ότι θα απαντήσετε στον πρώτο γύρο, θέλω και ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο βουλευτή τη Χρυσή Αυγή Μίχο, ότι δηλαδή η Λιάνα Κανέλη. Με αυτό που είπε φασίστας δεν θα μείνει κλπ. Έβαλε φιτιλιές για αυτά που συνέβησαν. Κοιτάξτε, πρώτο σημείο. Πολύ σωστά ο κ. Κεφαλογιάννης προηγούμενα, και είναι αλήθεια, έτσι είναι, είπε ότι η επίσημη θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωκοινοβουλίου, αν ακούσατε τον κύριο Σούλτ σήμερα, το έβαλε φόρα παρτίδα. Υπάρχει ακραία εθνικιστική δεξιά και υπάρχει και η αριστερά και η άκρα αριστερά. Τώρα το άκρα τι εννοεί και τι σημαίνει, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Αυτή είναι η επίσημη ιδεολογία η οποία ενσωματώνεται και στον τρομονόμο και σε μια σειρά άλλες ενέργειες. Δεύτερο, μια ιστορική παρατήρηση. Καταλαβαίνω το μίσος των ιτημένων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Καταλαβαίνω το μίσος των ιτημένων. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι στους ιτημένους. Στην προσπάθειά τους να ταυτίσουν, να ταυτίσουν με τον νικητή, με τους νικητές. Αυτός που νίκησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός που συνέτριψε τους Ναζί μέσα στην έδρα τους, ήταν ο κόκκινος στρατός, ήταν 22 εκατομμύρια νεκροί Σοβιετικοί και ήταν και ο συλλογικός ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ο Στάλιν. Αυτά λέει η ιστορία. Το ξαναγράψιμο της έχει ενδιαφέρον, αλλά σε μια ιστορική συζήτηση στην οποία θα δούμε και τις πολιτικές αναφορές. Τρίτο σημείο. Το αίμα, το άδικο αίμα των δύο νέων ανθρώπων, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, δημιουργεί ερωτηματικά. Έχει υπόνοια προβοκάτσιας και θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτό το αίμα το άδικο αυτής της αποτρόπαιας εγκληματικής ενέργειας δεν θα ξεπλύνει τη Χρυσή Αυγή. Δεν θα γίνει πλυντήριο. Η Χρυσή Αυγή για μας είναι πολιτικά χαρακτηρισμένη, για μας, σαν ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Το εγκληματικό της στοιχείο απορρέει από την ναζιστική της ιδεολογία. Από εκεί απορρέει. Ο άλλος νεκρός, για να μην πω το όνομα, στο Κερατσίνι, έπεσε νεκρός στα πλαίσια μιας οργανωμένης παρέμβασης, ταγμάτων εφόδου, στα πλαίσια αυτά. Οι δυο νεκροί έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής δολοφονήθηκαν άγρια από επαγγελματίες δολοφόνους. Το ποιοι βρίσκονται από πίσω θα το δούμε. Υπάρχουν ερωτηματικά για τη στόχευση και για το ποιος κερδίζει. Και ένα τελευταίο. Επειδή συζητάμε σε σχέση με το πώς στέργιωψε και πώς φούντωσε η Χρυσή Αυγή. Η συστημική δράση της Χρυσής Αυγής δεν έχει αναδειχτεί. Η Χρυσή Αυγή όταν δεν κυνήγαγε μετανάστες, όταν δεν δολοφονούσε, όταν δεν βιοπραγούσε, κατέθεται ερωτήσεις. Πάνω από 100 ερωτήσεις στη Βουλή για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των ναυτιλιακών εταιριών, των μεγαλοεργολάβων. Δεκάδες γραφεία για να βρίσκεται μαύρη εργασία, για να μην παίρνουν οι μαύροι τις, σε εισαγωγικά τις δουλειές τις κακοπληρωμένες, αλλά τις παίρνουν οι Έλληνες. Και στη θολούρα αυτή μέσα στην οποία έπαιξε η Χρυσή Αυγή, βοηθάνε και τα εξής, τα οποία δεν ξέρω ποιος τα πιστεύει σήμερα. Έξω η Τρόικα, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και η Τρόικα είναι κάτι άλλο. Λες και η Τρόικα δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λες και η Τρόικα δεν διαμορφώνεται με βάση δεσμεύσεις που έχουν αποφασιστεί και έχουν πάρθει. Λες και το 80% των αποφάσεων στην Ελλάδα δεν καθορίζονται από το κοινοτικό δίκαιο. Λες και η κοινή αγροτική πολιτική, λες και η θάλασσα εισαγωγών, η απελευθέρωση κεφαλαίων ήρθαν από το πουθενά. 20 χρόνια έκλεισε το Μάστριχ και το πληρώνει άγρια ο λαός μας. Φυσικά σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης αυτής της οικονομίας είναι πολύ κοντόφθαλμες συνταγές που από τη μια περιγράφουν τα προβλήματα που ζει ο λαός μας σήμερα και απαντάνε ότι το θέμα είναι η διαπραγμάτευση. Εμείς είμαστε πιο ικανοί διαπραγματευτές, εμείς είμαστε πιο ικανοί διαχειριστές και θα τα λύσουμε εντός των τυχών. Δεν θέλουμε το μνημόνιο, αλλά θέλουμε τη Δανειακή Σύμβαση.
Δεν θέλουμε το μέρος του χρέους να το αναγνωρίσουμε, αλλά θα βρούμε τρόπους να το πληρώσουμε. Αυτή η πολιτική, κατά τη γνώμη μας, έχει κοντά ποδάρια. Μπορεί να δημιουργεί αυταπάτες, δεν αποτελεί λύση για τα αδιέξοδα τα οποία έχει φορτώσει αυτή η οικονομία που σαπίζει και βρίσκεται σε κρίση την πλειοψηφία του λαού μας. Κύριε Πανούση. Θα μιλήσω τηλεγραφικά και θα απαντήσω σε ό,τι προβληματισμό άκουσα. Πρώτον, δεν νομιμοποιούν τα άλλα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα. Τα κόμματα τα νομιμοποιεί ο λαός. Το να πει ένα κόμμα ότι αυτό το κόμμα δεν μ' αρέσει, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, ένα το κράτο. Κρατούμενο δεύτερο. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και πολύ απλή. Νομίζω όλα είναι απλά. Δηλαδή και αυτό που είπε ο κύριος Φίλης έχει δίκιο, ότι δεν μπορείς να ταυτίσεις ένα πολιτικό κόμμα με ένα βραχίον εγκληματικό. Διότι αν πάμε έτσι, πρέπει τα 10.000 μέλη της Χρυσής Αυγής να είναι 10.000 μέλη ενός μιας κλιματικής οργάνωσης που να υπόκειται σε 10 χρόνια κάθριξη μόνο επειδή ήταν μέλη. Λάθος λοιπόν και αυτό. Τρίτο. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπάρχει φασισμός στην Ελλάδα. Λυπάμαι. 70-30 ήρθε το 74 το δημοψήφισμα. Κρύφτηκε αυτή η ακροδεξιά, η φασιστική, η ναζιστική, η άλλη πλευρά σε ένα εθνικιστικό πασόκ σε κάποια μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανιζόταν με το 1,5 ως όλο αυτό τέλος. Το 30 ναι. Δεν σημαίνει ότι ήταν όλο αυτό. Όχι, όχι. Αυτό το 30 δηλαδή... κρύφτηκε, λέω, ένα ποσοστό, αλλά όχι εξαφανίστηκε. Μην λέμε είναι ότι δηλαδή, φορά που η μητέρα μου ψήφισε διαφορετικά από τον πατέρα μου. Όχι. Μην το παίρνετε ως δείτε το ποσοστό, δεν χάνεται. Ότι αυτό είναι και, είπαμε, είναι και σπουδαίο οικογενειακό μυστικό τώρα και με αναγκάσετε να το πω κιόλας. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ούτε είναι προσωπικό. Είναι ότι ξαφνικά η Ελλάδα είπε μπα, είχαμε φασίστες. Είχαμε λοιπόν κρυμμένους σε διάφορα κόμματα με διάφορους τρόπους και είχαμε και ένα ποσοστό 1,5% που το έπαιρνε η έκφρασή τους η πολιτική. Αυτό. Μέσα από την κρίση και μέσα από τη συνένωση με στοιχεία του υποκόσμου και με στοιχεία των αγανακτισμένων, φούντωσε. Αλλά πρέπει να εξηγηθούμε, κύριε Χατζηνικολάου. Το μνημόνιο δεν γεννάει δολοφόνους. Το μνημόνιο γεννάει ανθρώπους, το κακό μνημόνιο, έτσι. Γεννάει ανθρώπους οι οποίοι είναι απελπισμένοι, οι οποίοι αυτοκτονούν, οι οποίοι είναι άνεργοι, αλλά δεν γεννάει δολοφόνους. Διότι, αν πάμε έτσι, πάει να πει τώρα ότι πρέπει ο καθένας να πάρει ένα όπλο για να εκδικηθεί το μνημόνιο. Τρίτον θέμα. Εγώ διαφωνώ σε εγκληματολόγος στην ανάλυση που γίνεται για το έγκλημα. Εγώ θα μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Θα κάνω όμως μια παρατήρηση στον κύριο Φίλη. Αν θέλει κυβερνός αριστερά και όχι απλή αριστερά, να μην κάνει συνωμοσίες ότι η τρομοκρατική κυβέρνηση φτιάχτηκε απ' έξω. Διότι μπορεί να φτιάξω τις ίδιες συνωμοσίες εγώ για άλλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα όχι αμυγές πολιτικό έγκλημα με πολιτική στόχευση. Κατά τη γνώμη μου. Πάντως δεν είπε ότι φτιάχτηκε. Όχι, όχι, όχι. Είπε ότι υπήρξαν επιρροές και παρεμβάσεις προεκλογικές. Κύριε Φόη, τώρα δεν είπα. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν κάνω κόντρα. Ξέρει καλά το στυλ μου. Εδώ έχει φτιαχτεί πέραν των εγκλημάτων των τελευταίων ένα φωνικό κοκτέιλ της νέας τρομοκρατίας. Η παλιά τρομοκρατία έχει πολιτική στόχευση. Χτύπαγε κάποιον, το χτύπαγε ο ίδιος ο τρομοκράτης, γιατί είχε την ιδεολογική πεποίθηση ότι απελευθέρωνε, ξέρω εγώ, το λαό. Το παράδειγμα έλεγε. Θα δώσει παράδειγμα ανάστασης. Η νέα τρομοκρατία είναι ένα κοκτέιλ ανάμεσα στους παλιούς εντός εισαγωγικών τρομοκράτες, στον υπόκοσμο, σε μορφώματα διάφορα, δεξιά, ακροδεξιά, ακροαριστερά, ό,τι θέλετε, και σε υπηρεσίες. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι. Γι' αυτό είπα εγώ, ανεξάρτητα από τους φόνους, γι' αυτό είπα ότι οι φόνοι είναι ταυτόχρονα και εγκληματικοί και τρομοκρατικοί και παρακρατικοί. Είναι και τα τρία ταυτόχρονα, κατά τη γνώμη μου. Το να ψάξει να βρει ποιο είναι ο εκτελεστή δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία είναι να ψάξει να βρει ποιο είναι ο στοχεύσα. Τώρα, το ερώτημα είναι, καλλιεργούν αυτοί οι φόνοι τη θεωρία των δύο άκρων που είμαι εναντίον, να ξεκαθαρίζω. Δια του συμψηφισμού. Τι ήταν ο εμφύλιο? Εγώ νομίζω ότι φτιάχνουμε μικρού εμφύλιου αυτή τη στιγμή. Ο εμφύλιο τι ήταν? Ένα δεξιό σκοτώνει ένα αριστερό. Συμψηφισμοί τέτοιων πραγμάτων. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στο σχέδιο τη μη ομαλότητα, α το πούμε έτσι. Και βέβαια μια γενικευμένη ανασφάλεια, φτώχεια, φόβος, διχασμός. Αυτό είναι μια δημοκρατία σε χρεοκοπία. Άρα θα χρειαστούμε μια επιτήρηση χρεοκοπημένης δημοκρατίας και όχι χρεοκοπημένης οικονομίας. Φάρμακο. Κοιτάξτε να δείτε την τρομοκρατία, γιατί γι' αυτό θα συζητήσω. Τα άλλα περί μνημονίου ευχαρίστως, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα κολλήσουμε όλα παντού. Όταν έγινε τελείωση η Μπάντερ Μάινχοφ, έκλεισε τον κύκλο και έκλεισε τον κύκλο και η Μπριγκάντε Ρώσε, τα κοινοβούλια των χωρών αυτών κάτσα και συζητήσανε την πολιτική και κοινωνική διάσταση του φαινομένου. Και όχι τις 10 ποινές και τις 50 συλλήψεις. Στην Ελλάδα δεν το κάναμε αυτό. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ώρα να φτιάξουμε μία επιτροπή στο κοινοβούλιο να μελετήσει
την τρομοκρατία και το παρακράτος στην Ελλάδα του 2013. Διότι και τα δύο λειτουργούν και όχι με την έννοια του παρακράτους, για να μην παρεξηγούμε ότι υπάρχει το κράτος και πλάι έχει και ένα βραχίωνα και του λέει κάνε αυτά που να κάνεις. Έχει αυτονόμηση, οι υπηρεσίες έχουν αυτονόμηση. Λειτουργούν με τον δικό τους τρόπο, τους δικούς τους αφέντες και τις δικές τους στοχεύσεις. Τι εννοείται, κύριε Πάνος, ποιες υπηρεσίες το κάνουν αυτό σήμερα? Οι οποιασδήποτε μυστικές. Σήμερα, για πείτε μας συγκεκριμένα. Εθνικές και ξένες. Ξέρουμε καλά ποιες είναι Ελλάδα, οι μυστικές υπηρεσίες. Ο στρατός, η ΕΕ. Οι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι αστυνομία τώρα. Η ΕΕ είναι αυτή η δημοκρατία που έχουμε. Για τις ελληνικές μιλάτε, φαντάζομαι. Για τις ελληνικές. Για πείτε μας μια απόδειξη για αυτό που λέτε. Σας είπα, αυτονομούνται κομμάτια. Αφήστε την αστυνομία. Πότε αυτονομήθηκαν, για πείτε τώρα τελευταία. Μα δεν είναι κάτι που θα το δείτε. Μην πείτε στο Λαμπράκι τώρα. Δεν κάνω καμία ταύτιση με Λαμπράκι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γιατί λειτουργήσει. Γιατί είναι σκοφαντικό αυτό που λέτε. Για ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι, ξέρετε εκεί. Μου λέτε τώρα. Τι γίνεται με τι υποκλοπέ. Τι μου λέτε τώρα. Εργασίε κάνει για να απαντήσω στον αστυνομία. Η αστυνομία είναι θεσμός της δημοκρατίας, τα έχω πει πριν από εσάς. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Αλλά και σε αυτούς τους θεσμούς υπάρχουν αυτονομίες. Αν δεν είναι κρατικές υπηρεσίες, δεν είναι παρακρατική αυτή τότε. Δεν αυτονομείται κανένας. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Έχουμε 40 χρόνια, έχει δίκιο η περιόδη, πλάτος, δηλαδή πολλές οργανώσεις και βάθος. Ναι, αλλά άλλο επιβεβαίωση όμως. Θα πάμε σε μία μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, το μικρόφωνο θα πάει εδώ στους συμπολίτες μας που έχουν έρθει σήμερα για να κάνουμε ένα γύρο δικών τους απόψεων, να πάρουμε το σφιγμό τους, το κλίμα τους και θα ακούσουμε 10 λεπτά την συνέντευξη του Ηλία Κασιδιάρη, του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής. Επιστρέφω σε 2-3 λεπτά. Τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Από τότε που χώρισα με την Ελένη τη Σακεδίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική εκστρατεία. Από το έπος στην τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μια μνημειώδης καταγραφή των όσων έγιναν στη Μικρασία. Μαζί, Real Taste. Από το Αϊβαλί στην Πέργαμο, στον Κιρκιτζέ και από εκεί στη Σμύρνη για να δοκιμάσουμε νοσταλγικές γεύσεις. Ακόμη, τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Έλα, Μακελιά.
φυλακή τι κάνεις που σκάσε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τιέλ βιέξμον εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Από τότε που χώρισα με την Ελένη της Ακεδίκας στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Οπ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν OTE Double Play και OTE TV. Απόκτησε και εσύ OTE Double Play και OTE TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. NowDoctor.gr. Δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το NowDoctor, η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενείς, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε το γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το NowDoctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr. Ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr.